φακοί να κάνουν ζουμ. Πλάνα ωραία της καταστροφής, με φωτιές και σάρκες να τραφείς. Όταν η αράχη θα νιώθει το φύς, στριμωμένη στο πετόν της οροφής. Είχες πει, χρειάζεται καιρός να φτιαχτούν σκουπίδια ένα σωρό, να σκεπαστούν φεγγίδες και φωταγωγή, να συμβούν θάνατοι αργοί, να γεννηθούν καινούργοι ηρωτεχνουργοί, για να αξίζει να επιστρέψεις στον πλανήτη Γη. Τη ζωή που σκότωσα εγώ είναι η ζωή που νοσταλγώ, με τα σκεπάσματα σου έχω σκεπαστεί το κορμί. Έχει μυθιστεί να φωνάζεις τελευταίο ασυρματιστή. Ξηραφιές όνειρων χτεσινών, σηκοκινίζει τα νύχη το μανό, κι είσαι θήτης μα και το θύμα συνθηκών. Αυτό ήταν το Boom, ένα τραγούδι που μας είπε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και που μάλλον δεν μπορεί να ενταχθεί στο χώρο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουμε έτοιμη την απάντηση περί του τι ακριβώς είναι το έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν το Boom, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Κώστας Τρυπολίτης που έγραψε τους στίχους, αλλά και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, βάζω και αυτόν μέσα σε αυτούς που έφτιαξαν το Boom, έχουν ένα σημείο επαφής. Τα τραγούδια τους είτε είναι κατατάξιμα είτε όχι, είτε είναι επιτυχημένα είτε όχι, είναι προσωπικές εκτιμήσεις αυτές, δείχνουν πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ζωντανή και δραματική σχέση με το τραγούδι, όχι μια θέση έναντι του τραγουδιού. Ο Βασίλης μας είπε ήδη το Boom, θα μας πει και άλλα τραγούδια. Προσέξτε την ερμηνεία του, πόσο ελάχιστα ωραιοποιημένη είναι.
πόσο δεν έχει καθόλου συναισθηματολογικά στοιχεία μέσα, αλλά μέσα σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει ένα πάθος που προτιμάει να εκφέρεται βία ή και άσχημα πολλές φορές από το να παραμένει στον αφρό, ας πούμε, της υπολογισμένης ωραιοποίησης.